Πολύ αγαπημένοι φίλε και φίλοι, γεια σα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο όπου θα κάνουμε unboxing και θα δούμε μαζί το ποντίκι το καινούριο που έχω πάρει για το laptop, το MacBook Pro 16 inches του 2019 που έχω πάρει. Το ποντίκι που πήρα είναι το Magic Mouse το 2 τη Apple. Άρα θα το ανοίξουμε μαζί τώρα γιατί το παρέλαβα σήμερα, ούτω ώστε να το δω κι εγώ γιατί το έχω δει μόνο και μόνο από το ίντερνετ που το έψαχνα για να μπορέσω να μπω στη διαδικασία να το αγοράσω. Αυτό το ποντίκι στην Ελλάδα κάνει 99, 95 ευρώ, όχι 99, 95 ευρώ. Η συσκευασία το από πίσω είναι αυτή εδώ. Θέλω να πιστεύω ότι το κινητό έχει ζουμάρι. Είναι αυτό εδώ. Έχω πάρει το άσπρο χρώμα, γιατί βγαίνει σε άσπρο και σε μαύρο. Είναι πάρα πολύ απλό λοιπόν, δεν έχει Τίποτα άλλο, είναι αυτό εδώ και το ποντίκι κατευθείαν. Αυτό είναι το δεύτερο το μοντέλο. Σε σχέση με το πρώτο, συγκριτικά δηλαδή με το πρώτο, είναι λίγο πιο ελαφρύ όσον αφορά το βάρος του. Έχει συνεχόμενο πάτο από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, δεν διακόπτεται γιατί ούτως ή άλλως έχει και ενσωματωμένη μπαταρία. Άρα είναι λίγο πιο ελαφρύ όσον αφορά το βάρος του δηλαδή είναι στα 0,099 ε, kg όπως το λέει η Apple μέσα στην σελίδα της είναι 2,16 σε ύψος είναι 5,71 σε πλάτος και επίσης είναι 11,35 σε μήκος. Αυτέ είναι οι διαστάσει του. Έχει αυτά τα δύο από κάτω, τα οποία βοηθάνε το ποδίκι να κουμπάει καλύτερα επάνω στην επιφάνεια που το έχετε. Οπότε δεν έχετε αυτό το γδάρσιμο που είχατε στο προηγούμενο και η αίσθηση που δίνει είναι πάρα πολύ καλή. Άρα θα είμαστε μια χαρά. Η επιφάνειά του εδώ πέρα πάνω είναι multi-touch. Δουλεύει με Bluetooth. Άρα συνδέεται κατευθείαν στον υπολογιστή εφόσον έχουμε ανοιχτό το Bluetooth και δεν χρειάζεται να κάνετε κάποια διαδικασία. Εδώ πέρα αυτή η υποδοχή που βλέπετε, η είσοδος, είναι για να φορτίζει. Φορτίζει με το καλώδιο το Lightning από ό,τι έχω δει. Άρα, αν έχετε το καλώδιο του, του κινητού μπορεί να φορτίζει αντίστοιχα. Ορίστε, ναι, είναι το Lightning. Να το βγάλουμε και για να το δούμε. Η αλήθεια είναι ότι θα βάλει πολύ περισσότερο αν είχαν το καλώδιο το USB-C που έχει ξεκινήσει να γίνεται πια η καινούργια νόρμα, αλλά δεν πειράζει. Η άλλη του πλευρά είναι μια USB αλφα για να μπορεί να συνδέεται οπουδήποτε, δεν θα έχετε κάποιο πρόβλημα. Η συσκευασία λοιπόν είναι αυτήν, κλασική Apple μαζεμένο, συμπυκνωμένο, ωραίο, όμορφο, δεν έχουμε κάποιο θέμα. Εδώ έχει την επιφάνεια που ουσιαστικά είναι αυτήν που έχει το laser για να μπορεί να εντοπίζει το που ακουμπάτε και από εδώ είναι που ανοίγει και κλείνει. Θα το ανοίξω εγώ τώρα για να το συνδέσω με το λάπτοπ για να το δουλέψω γιατί ούτως άλλως το πήρα κατευθείαν γιατί το χρειάζομαι. Εδώ είναι το ένα το, το κουμπί και εδώ είναι το άλλο. Αριστερό, δεξί, κλικ. Αυτό είναι το ποντίκι. 95 ευρώ στην Ελλάδα, Bluetooth και δουλεύει λογικά προβλημάτιστα, σύμφωνα με αυτά που λέει και η ίδια η Apple και τα σχόλια στο, στο ίντερνετ που, που το διάβασα. Απλά να τονίσω ότι όπως λέει και η Apple, για να μπορέσει να δουλέψει το συγκεκριμένο, χρειάζεται να έχουμε υπολογιστή Mac, αλίμονο, με το 1011 και έπειτα. Δεν λειτουργεί δηλαδή σε προηγούμενο, αλλά ούτως ή άλλως φαντάζομαι ότι δεν πρέπει να υπάρχει άνθρωπος που έχει προηγούμενο λειτουργικό από το 10-11. Πάω να το συνδέσω λοιπόν για να το δούμε. Για να μπορέσει να γίνει η σύνδεση του ποντικιού με τον υπολογιστή, παίρνουμε το καλώδιο Lightning, εισάγουμε την πλευρά του Lightning στην υποδοχή που έχει το ποντίκι επάνω και συνδέουμε αντίστοιχα την άλλη πλευρά του καλωδίου με την USB υποδοχή στον υπολογιστή. Στη δική μου περίπτωση είναι το hub γιατί ο υπολογιστής έχει USB-C. Από εκεί και πέρα, παίρνουμε το ποντίκι, ανοίγουμε το κουμπί που έχει από κάτω, όπου ουσιαστικά ενεργοποιούμε το ποντίκι, όπω έκανα εγώ τώρα. Ο υπολογιστή κάνει τη διαδικασία που χρειάζεται και αναγνωρίζει το ποντίκι αυτόματα και εμφανίζει σαφώ και αντίστοιχα πλαίσιο στην οθόνη όπου μας ενημερώνει ότι έχει εντοπιστεί και έχει αναγνωριστεί το ποντίκι. Αφού ολοκληρώσουμε την διαδικασία, την συγκεκριμένη, αποσυνδέουμε το ποντίκι, ο υπολογιστής έπειτα εμφανίζει ένα πλαίσιο στο κέντρο κάτω ότι έχει συνδεθεί και αφού το έχει γίνει το συγκεκριμένο, η διαδικασία πλέον έχει ολοκληρωθεί και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ποντίκι κανονικά από την επάνω δεξιά πλευρά μπορούμε να επιλέξουμε το ποντίκι και να ανοίξουμε τις ρυθμίσεις του ουσιαστικά, όπου εκεί βλέπουμε πλέον τις επιλογές της κατεύθυνσης κύλησης που είναι φυσική, άρα πάει σύμφωνα με το δάχτυλο ή αν το επιλέξουμε πάει αντίστροφα. Το δευτερεύον κλικ που αυτό είναι το δεξί κλικ και μπορούμε να επιλέξουμε αν θέλουμε να είναι δεξιά ή αριστερά. Υπάρχει αντίστοιχα το έξυπνο zoom όπου εδώ κάνουμε διπλό touch, διπλό άγγεγμα επάνω και ζουμάρι στην οθόνη. Και στι περισσότερε χειρονομίε είναι η σάρωση μεταξύ σελίδων. Όπω βλέπετε και η εικόνα με ένα δάχτυλο κάνουμε δεξιά ή αριστερά και μα αλλάζει σελίδε. Επίση υπάρχει η σάρωση μεταξύ εφαρμογών πλήρου οθόνη που αντίστοιχα δεξιά ή αριστερά γίνεται αυτό με δύο δάχτυλα. Ή έχουμε το Mission Control που κάνουμε διπλό κλικ με τα δύο δάχτυλα και μα ανοίγει όλε τι εφαρμογέ που έχουμε ανοιχτέ. Βλέπουμε επίσης το επίπεδο της μπαταρίας και από εδώ μπορούμε να επιλέξουμε και αυτά που μας βολεύουν για δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες. Δύο επίσης βασικές πληροφορίες που πιθανότατα κάποιοι να τις χρειαστούν είναι ότι το ποντίκι συνδέεται με τον υπολογιστή με Bluetooth 3 και όσον αφορά τα dots per inch, τα DPI δηλαδή που λέμε για τα ποντίκια, αυτό είναι στα 1300 και αυτό να τονίσω ότι είναι μια επιλογή που μπορούμε να αλλάξουμε μέσα από τις ρυθμίσει του ποντικού όπως είδαμε και προηγουμένως και το αλλάζουμε μέσα από την ταχύτητα ανείχνευσης. Το πάμε είτε πιο αργά είτε πιο γρήγορα. Δεν μπορούμε δηλαδή να επιλέξουμε είτε 1000 dpi ή 1100 ή 1200 είναι απλά πιο αργά ή πιο γρήγορα. Συνολικά, η εμπειρία μου με το ποντίκι που το χρησιμοποιώ ήδη 2 με 3 ημέρε είναι η εξή. Το ποντίκι δεν είναι πολυβολικό όσον αφορά το κράτημα στο χέρι, δηλαδή κάποια στιγμή μετά από αρκετή χρήση θα νιώσετε λίγο ότι σας ενοχλεί. Επίσης το ποντίκι είναι πολύ καλό ως προς το κομμάτι της ε, κύλησης να το πω έτσι αλλά είναι πολύ καλό όταν το χρησιμοποιούμε σε εντελώ flat επιφάνεια. Εμένα η επιφάνειά μου που το χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή, το τραπέζι δηλαδή που κάθομαι και το χρησιμοποιώ, είναι λίγο ανώμαλη. Οπότε μου κάνει κάποια θέματα γιατί τα μαξιλαράκια που έχει από την κάτω πλευρά είναι σκληρά, δεν είναι μαλακά. Οπότε δεν απορροφάνε την κίνηση, να το πω έτσι, του τραπεζιού. Αυτή είναι η άποψή μου για το ποντίκι και μέσα από τη χρήση και σαν πρώτη εμπειρία και σαν πρώτη εικόνα. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία και μπορώ να βοηθήσω σαφώς, μπορείτε να μου το γράψετε στα σχόλια. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπί της εγγραφής, είτε να πατήσετε και το καμπανάκι για να μπορείτε να λαμβάνετε και τις ειδοποίησεις. Αυτά προς το παρόν από εμένα, σας χαιρετώ, καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο.